Τι λέτε για μια ωραία πίτσα με σοκολάτα? Μαμάδες, σας θέλω σε ετοιμότητα. Έρχονται οι φίλοι των παιδιών το απόγευμα. Το φτιάχνετε σε 5 λεπτά και είναι φανταστικό. Έχεις πάρτι παιδικό? Βάλ τα παιδιά να παίξουν με την πίτσα σοκολάτας. Δείτε τα υλικά και λέτε να τη φτιάξουμε παρέα. Για τη λαχταριστή πίτσα σοκολάτας για παιδικό πάρτι χρειαζόμαστε 2 φύλλα ζύμης για πίτσα, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 4 κουταλιές της σούπας γεμάτες πραλίνα σοκολάτας και 1,5 φλιτζάνι σταγόνες σοκολάτας ή πολύχρωμα κουφετάκια σοκολάτας και μισό φλιτζάνι φουντούκια. Ζύμη για πίτσα από σπίτι, με προζύμη και φουσκωμένη έτοιμη. Την έχεις στην κατάψυξή σου, τη βγάζεις περίπου μισή ώρα σε θερμοκρασία δωματίου να ξεπαγώσει ή αν έχεις σκεφτεί από το προηγούμενο βράδυ, το βγάζεις τη ζύμη στο ψυγείο σου. Έχουμε μέσα 2 φύλλα ζύμης, αφράτη και λαχταριστή ζύμη έτοιμη να σηκώσει πάνω της ό,τι σας αρέσει. Αυτή η μικρή ζύμη γίνεται μια τεράστια πίτσα και πάμε να την κάνουμε μαζί μια τεράστια πίτσα. Αρχίστε με τα δαχτυλάκια να πατάτε και να τη μεγαλώνετε. Όσο τα δάχτυλά μου αγγίζουν τη ζύμη, εννοείται πως μπορείτε να το κάνετε και με ένα πλάστη. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να πιάνεις μία φουσκωμένη ζύμη, γιατί αυτή η ζύμη έχει ήδη στοφαριστεί. Έχει πάρει το πρώτο φούσκωμα του προζυμιού και είναι έτοιμη για να μπει στο φούρνο. Όσο πιάνω τη ζύμη μου, τη νιώθω ότι αφρατεύει. Με τη ζέστη του χεριού μου ξαναφουσκώνει ελαφρά. Ανάβουμε το φούρνο μας στους 220 βαθμούς. Η πίτσα μου μπορεί να γίνει όσο χοντρή ή όσο λεπτή θέλω εγώ. Πάρτε λίγο βούτυρο στα δαχτυλάκια ή με ένα πινέλο, ό,τι θέλετε, λίγο μαλακό βούτυρο και αλείψτε μου την επιφάνεια. Πάμε να κάνουμε, είπαμε, μία γλυκιά πίτσα. Στην ουσία αυτό το ζυμαράκι που θα ψηθεί με το βούτυρο τρώγεται και μόνο του. Τώρα θα τις κάνω και βαθουλώματα ωραία. Μπαίνει στο ταψί και μπαίνει στο φούρνο για περίπου 20 λεπτά. Τι θέλω να δω? Θέλω να γίνει η ρόδινη και να τραγανίσει η επιφάνεια. Πάμε για φούρνο. Πίτσα μου είναι ψημένη. Πάμε να βγάλουμε την πίτσα από το φούρνο. Ρόδισε και πήρε ωραίο χρώμα. Και έγινε τραγανή και ωραία. Και όπως είναι ζεστή, το φούρνο δεν τον σβήνεται. Τον χρειάζομαι ακόμη για 2 λεπτά. Όπως είναι ζεστή η πίτσα μου, θα πάρω και θα βάλω επάνω πραλίνα σοκολάτας. Βασικά, ό,τι σας αρέσει να βάλετε. Όπως είναι ζεστή, λοιπόν, θα μπει επάνω πραλίνα σοκολάτας. Και από εκεί και πέρα έχω σταγόνες σοκολάτας. Ό,τι σας αρέσει, θέλετε πικρή, θέλετε γάλακτος, ό,τι σας αρέσει. Και σταγόνες λευκής. Και ροζ σοκολάτα. Μουσκοβολάει φράουλα. Μπορείτε να βάλετε φουντούκια σπασμένα ή ολόκληρα. Και λίγα κουφετάκια σοκολάτας. Ξαναμπαίνει στο φούρνο για 1 με 2 λεπτά. Ελαφρά να λιώσουν οι σοκολάτες και να κολλήσουν επάνω στην τραγανή πίτσα. Στα γρήγορα, δεν κάνει να μείνει και πολύ ώρα μέσα, έτσι, γιατί λίγο να ξεχαστείς, ψιλοαρπάζουν. Είναι ώρα να βγεις στον πάγκο και να κόψουμε ένα κομμάτι, να τη ευχαριστηθούμε.
στραγανή ζύμη ποτισμένη με σοκολάτες. Ο παράδεισος του παιδιού. Είναι κόλαση όπως και να το κάνεις.